ημίσας και της εμπής πνεύμασιν ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη. Προσερχόμενη πιστός ο ζωοδόχου εκδηγείς, προσυναντρούμεν σε ζωήν την αιώνια. Της Βέλης Γαρσή, ο εξωτεκμέντης σωτήρη Χριστό, σωτήνε τα ψυχά σε. Και με αυτό κάποιο θα κάνεις. Αραιά, αραιά, Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γαβρίλ και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Αγία νεορτήν και πανηγύρι ταύτην με τον οικείον αυτών, υγείας, βοηθείας και διαφυλάξεις υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνα. Αμήν. Πάμε, πάμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και Oh.
νεκρών. Θανάτω, θανάτω, πατήσας και της μη μας και ζωή χαρίσα. Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και την λέωμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και την λέωμεθα υπέρ ελέου ζωής υπέρ του αρχιεπισκόπημον Γαβρίλ και πάσε Χριστό ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και την λεόμεθα υπέρ ελέου ζωής εις επισκέψεως και αφής των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εορταζών την Αγίαν Πανηγυρητάτων την οικείων αυτών, υπεργίας, βοηθείας και διαφυλάξεως υπέρ αυτών, υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσιν μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού, ημί δεσμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων, χάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου, να λείπει από τη χαρά της Αναστάσεως, από την ομορφιά της Άνοιξης, από την ευλογία της εβδομάδος της Πασχαλινής, δεν μπορούσε να λείψει η μορφή της Παναγίας μας, η πηγή της ζωής, της Παναγίας μας που μας έφερε στον κόσμο τη ζωή τον Ιησού Χριστό, και η οποία αξιώθηκε να δει πρώτη την Ανάστασή Του. Διαγενωμένου, λέει, του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, είναι η Παναγία η Μαρία. Έτσι. Από τις πρώτες μυροφόρες που μαζί με τις μυροφόρες είδε την Ανάστασή Του. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εκείνη πόνεσε, εκείνη έχασε το παιδί της, εκείνης η καρδιά σκίστηκε στα δύο, βλέποντας τον αναμάρτητο στο σταυρό απάνω. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λείψει η γιορτή της, η μέρα της, η τιμή της, η διακαινήσιμο εβδομάδα που λογίζεται μία μετά το Πάσχα. Έτσι σήμερα την τιμούμε και την δοξάζουμε και την προσκυνούμε ως Μητέρα του Θεού, ως πηγή ζωής, ως ζωοδόχο πηγή. Και η σκέψη μας ταξιδεύει και πάει εκεί
που πρωτογιορτάστηκε αυτή η γιορτή στο Βυζάντιο το αγαπημένο μας, στην πόλη την αγαπημένη μας, στο μοναστήρι του Μπαλουκλή της Ζωοδόχου Πηγής, εκεί που έγινε το πρώτο θαύμα και θεραπεύτηκε τυφλός και συνεχίζεται από τότε αιώνες τώρα μέχρι σήμερα η επανάληψη χιλιάδων θαυμάτων. Γι' αυτό και το προσκύνημα κατέστη παγκόσμιο, εκτός από τη σχέση του, τη σχέση την οποία έχει με τη Ρωμιοσύνη. Εκεί λοιπόν στον Μπαλουκλή, εκεί στους ανθρώπους εκείνους που κρατάνε Θερμοπύλες, πάει η σκέψη μας αυτή τη στιγμή, και προσευχόμεθα για την υγεία του Πατριάρχη μας, για την υγεία όλων όσων μένουν εκεί στην πόλη και, όπως προείπα, κρατάνε Θερμοπύλες. Προσευχόμεθα για την ανάπαυση των ψυχών των Πατριαρχών μας, που όλοι εκεί αναπαύονται, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας Πατριάρχης, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, που ήρθε εδώ στην πόλη μας εξόριστος και έζησε κοντά μας και πέθανε κοντά μας και μας άφησε την ευχή του, και τον τιμούμε και τον προσκυνούμε και τον δοξάζουμε μαζί με τους υπολείπους ήρωες του γένους μας. Εκεί λοιπόν η σκέψη μας και η παράκλησή μας η θερμή. Παναγία μας, υπεραγία Θεοτόκος, Ζωοδόχος πηγή μας, βοήθησε τον κόσμο όπως έκανες πάντα, έτσι και τώρα, να ξεπεράσουμε αυτό το κακό που διανύουμε, να φύγει αυτή η πανδημία που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα, να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε, να βγάλουμε τις μάσκες, να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε και να κοιταχτούμε πρόσωπο με πρόσωπο, να επανέλθουμε στην κανονική μας ζωή. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο να παρακαλούμε την Παναγία. Οφείλουμε και εμείς να κάνουμε κάποια βήματα, διότι η πανδημία, ναι μεν, βασανίζει τον κόσμο, όμως ήρθε γιατί κάπου κι εμείς είχαμε κάπου τη ζωή μας πάρει λάθος. Είναι καιρός να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να επανορθώσουμε τα λάθη μας, να ζητήσουμε από την Παναγία μας και από τον Ιησού Χριστό τη συγγνώμη τους δια της μετανοίας μας και να βάλουμε μπρος για μια καινούργια ζωή. Ένας απειροελάχιστος, ασήμαντος, αόρατος Υιός σταμάτησε την ανθρωπότητα και γονάτισαν οι ισχυροί της γης μπροστά του. Και είναι παράπονο. Λίγοι είπαν θα το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Οι περισσότεροι με τη βοήθεια της σκέψης της ανθρώπινης, την οποία σκέψη και σοφία ο Θεός έδωσε. Ένα ευχαριστώ θέλει ο Θεός, τίποτα άλλο. Ένα ευχαριστώ έμπρακτο. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας έδωσε σοφία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όποια κατάσταση δύσκολη φαρεθεί μπροστά μας. Αντιμετωπίζουμε μία πανδημία. Η ιατρική επιστήμη κάνει τα πάντα. Ποιος ευλόγησε τη σκέψη του ανθρώπου? Ο Θεός, ο Δημιουργός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θέλει πολλά ο Θεός όπως και ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει ένα ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μας και ο άνθρωπος ένα χαμόγελο. Μια αγκαλιά αγάπη. Και αλλάζει όλος ο κόσμος. Μια καλημέρα, αλλά με χαμόγελο. Και όλος ο κόσμος αλλάζει. Λοιπόν, με την αλλαγή τώρα του καιρού και την είσοδό μας στην άνοιξη, να αλλάξουμε και τον κόσμο. Είναι πολύ απλό. Μια καλημέρα, αλλά με χαμόγελο. Να φύγει από μέσα μας κάθε σκέψη εναντίον του αδερφού μας. Λέμε ζωοδόχος πηγή, χαρίζει ζωή, πηγάζει ζωή. Χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανθρωπότητα, δεν μπορεί να υπάρξει φύση, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Χωρίς αγάπη η ζωή μας γίνεται τσούκλα. Η ζωή μας γίνεται απάνθρωπη. Και η αγάπη πηγάζει από το βασιλιά της αγάπης, το Θεό. Αυτόν που άπλωσε τα χέρια του και σταυρώθηκε στο Χριστό, στο σταυρό για σένα και για μένα. Λοιπόν, άνοιξε. Αλλάζουν όλα. Να αλλάξει και η ζωή μας. Να μας βοηθήσει η Παναγιά να επανέλθουμε
στην κανονική μας ζωή. Αγκαλιασμένοι όμως, αγαπημένοι όμως, με χαμόγελο όμως, μια οικογένεια όμως. Όπως περάσαμε αυτό το χρόνο τόσο δύσκολα ο ένας για τον άλλον. Ξέρετε τι φοβερή εντύπωση μας έκανε εμάς που κατά κάποιον τρόπο ασχολούμεθα περισσότερο με τα κοινά, αυτή η αλληλεγγύη που επέδειξε ο κόσμος, ο ένας για τον άλλον. Έτσι να συνεχίσουμε. Μην ακούμε τις σιρήνες του κόσμου. Είμαστε χριστιανοί και ο χριστιανός μιμείται το Θεό του. Και τι έκανε ο Θεός του, σταυρώθηκε για το παιδί του. Και εμείς να σταυρωθούμε για το διπλανό μας, θα έρθει η Ανάσταση. Σας εύχομαι η Παναγία μας, η ζωοδόχος πηγή, να σας χαρίσει ό,τι τη ζητήσατε. Να ευλογεί και να αγιάζει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα κάθε πονεμένο και ταλαιπωρεμένο. Να βγουν, να κλείσουν οι εντατικές, να βγουν οι ασθενείς έξω, ευλογημένοι και υγιείς με τη χάρη του Θεού. Να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς. Να μην ξανακλείσουν σπίτια, μην ξανακλάψουν μανάδες. Η Παναγία μας ξέρει και θα παρέμβει, να το θυμάστε. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Έναν χρόνο τώρα το έδειξε. Την ευχαριστούμε, την προσκυνούμε και την λατρεύουμε και την παρακαλούμε. Συνέχισε, Δέσποινα, να μας επισκιάζεις. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Το απόγευμα θα κάνουμε παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. 7 παρά, 7 θα είμαστε εδώ, παράκληση. Κυρίου Δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' εμάς, δι' αυτού θεία χάρετη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου.